και ομάδες, πάλι από την Ελλάδα. Πραγματικά χαρούμενο που σήμερα ουσιαστικά κλείνουμε αυτή την εκδήλωση, γιατί τώρα τελειώνει, τώρα γίνει η εκδήλωση. Μια εκδήλωση που είναι με την συνεργασία της Περιφέρειας, του Δήμου, του Συλλόγου των Εμπόρων Πολυμνιόγκου, των λεφών που συνεργάστηκαν γι' αυτό, των ανθρώπων που μας εξέφθηκαν πάνω από 1.300 άτομα φέτος, ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Μια εκδήλωση που σκοπό έχει πολλούς σκοπούς βασικά. Ο ένας είναι να σκεφτούμε έναν τόπο να τον χορτάσουμε, να τον γνωρίσουμε, να ξανάρθουμε κάποια στιγμή από τη στιγμή που θα δούμε πράγματα που μας αρέσουν. Ο δεύτερος σκοπός, τώρα το πούμε έτσι, είναι αυτό το τριήμερο το οποίο γίνεται να αφήσει κάποια χρήματα στην τοπική κοινωνία από τον κόσμο που επισκέπτεται, δείχνοντας παράλληλα ότι οι μοτοσυκλετιστές έχουν μια κουλτούρα που μπορεί να συμπεριφερθούν άψογα, να είναι σε απόλυτη αρμονία με τον χώρο τον οποίο θα επισκεφτούν και θα δώσουν την καλύτερη εικόνα αυτό που λέμε μοτοσυκλετισμό σήμερα στην Ελλάδα. Ο τρίτος και σημαντικότερος είναι αυτή η εκδήλωση που είναι φιλανθρωπική, να μαζέψει χρήματα, σκοπός της, και να τα δώσει κάθε χρονιά σε ένα τοπικό ίδρυμα. Θεωρούμε ότι είναι καλύτερο αυτό, τα χρήματα να μείνουν στον τόπο. Είναι ανοιχτό σε όλους η προσφορά αυτή και δεν είναι δουλειά δικιά μας από εκεί πέρα να λύσουμε το ίδρυμα, είναι δουλειά της τοπικής κοινωνίας να δει τι έχουμε κάνει και τι θα γίνει πάνω σε οτιδήποτε μπορεί να γίνει με αυτά τα χρήματα. Μέσα στους χιλιάδες τα πάντα. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή στο Δήμο να ξαναέρθουμε στην Ελλάδα, γιατί κάθε χρονιά διοργανώνεται σε διαφορετικό μέρος, αλλά αρχίζουμε και γινόμαστε πολύ και είναι πολύ λίγα τα μέρη τα οποία θα μπορούν να μας χωρέσουν πλέον σαν εκδήλωση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους χορηγούς της εκδήλωσης, τους ξεχνάμε, χορηγούς επικοινωνίας της εκδήλωσης, τις λέσχες διοργανώτερες, οι οποίες έχω τη τιμή να είμαι συντονιστής αυτής της εκδήλωσης, τον κόσμο που μας εξεπτύχθηκε, πάνω απ' όλα, και όσους συνεργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση που ουσιαστικά ολοκληρώνεται σήμερα. Και για να ολοκληρωθεί θα παρακαλούσα τους τέσσερις πρόεδρους που είναι μαζί μας σήμερα, από τις 25 διοργανώτερες λέσχες να ανέβουν στο βήμα προκειμένου να μπορέσουν να παραδώσουν το έργο στο έργο. Στο κέντρο. Στο κέντρο.